πράγματα. Έχουμε όμως τη χαρά τώρα να έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Αλαμάνο να πούμε πάρα πολλά πράγματα, κυρίως για περπάτημα, για τρέξιμο, για λίγο κούραση, αρκετά τα χιλιόμετρα πάντως. Να τον καλωσορίσουμε, είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, τι κάνεις? Όλα καλά, μια χαρά. Ξεκουράζεσαι ποτέ? Δηλαδή υπάρχει μια εποχή που λες 10 μέρες, ρε παιδί μου, δεν θα κάνω τίποτα, δεν θα τρέξω, δεν θα κάνω τίποτα. Υπάρχει αυτό? Όχι. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Corfu Old Town Trail. Θα γίνει, είναι 14 χιλιόμετρα. Ναι, είναι 14 χιλιόμετρα. Θα γίνει 19 Αυγούστου, θα ξεκινήσει 6:30 και πού θα πάτε, πού θα περπατήσετε, κυρίως Κέρκυρα? Είναι όλα, είναι μια διαδρομή που είναι όλα τα μνημεία της Κέρκυρας, στο ιστορικό κέντρο. Θα ξεκινήσει η διαδρομή καταρχήν από το Γκάτο Πλατεία, από το γήπεδο του Κρίκετ, ναι, όπως κάθε χρονιά, για τέταρτη χρονιά. Θα πάμε στην Νικηφόρο Θεοτόκη μέχρι το Νέο Φρούριο, θα κάνουμε το γύρο από τα Καΐκια κάτω, mm-hmm, και από τα, με το που θα πούμε από το Δημοτικό Θέατρο, θα κάνουμε αριστερά, θα πάμε μέχρι την Ανουσιάτα, παλιό Δημαρχείο. Θα δούμε την Πορτάρια Μούντα, στην Ιωνίου Βουλή, θα κατεβούμε Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ωραία διαδρομή αυτή. Ναι, βλέπουμε όλα τα μνημεία. Όλα τα μνημεία. Υπάρχει ήδη ένα βίντεο που παίζει και στο YouTube, το οποίο, ναι, έχει κάνει πάρα πολλές χιλιάδες κλικ, που με μια πολυδήλατο βόρτα που είχα κάνει κάποια στιγμή, είχα γυρίσει τη διαδρομή. Μπαίνει στο Μορεπό, παραλιακή, παλαιό Φρούριο. Δεν σου φαίνονται δηλαδή αυτά τα 14 χιλιόμετρα, έτσι όπως είναι η διαδρομή? Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Το βάλαμε και Σάββατο απόγευμα, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί, ναι, την Κυριακή να κάνει τον μπάνιο, να μην χαλάσει τη μέρα του, να είναι και λίγο πιο δροσερό το κλίμα, έτσι ώστε το απόγευμα, έτσι ώστε να μπορέσουν, ναι, να το ευχαριστηθούν. Να μην ταλαιπωρηθούν. Ναι. Και όποιος πιαστεί να μπορέσει την Κυριακή να ξεκουραστεί. Να κάνει αποθεραπεία στην, ναι, παραλία. Ωραία. Λοιπόν, στον αγώνα αυτό θα συμμετέχουν ενήλικες άνω των 18, άντρες γυναίκες. Ενήλικες άνω των 18, άντρες γυναίκες και μικρότερης ηλικίας, πάντα με το κηδεμόνα τους ή με υπευθύνη δήλωση κηδεμόνα τους. Οι συμμετοχές, οι εγγραφές μάλλον είναι μέχρι 15 Αυγούστου και στην ιστοσελίδα www.corfumountaintrail.com, όπου εκεί έχετε ήδη εγγραφές εκτός Κέρκυρας ή δεν περιοριστείτε εδώ στα κερκυραϊκά σύνορα? Από τις εγγραφές που υπάρχουν ήδη, οι μισές σχεδόν είναι εκτός Κέρκυρας. Ήδη υπάρχει συμμετοχή από τον Μιχάλη τον Παρμάκη, τον μαραθωνοδρόμο που κέρδισε το μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης φέτος. Και θα είναι και από τους VIP αθλητές μας. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί αθλητές και από εξωτερικό. Ήδη εστιαζόμαστε και στον τουρισμό, έτσι ώστε να μπορέσουν αρκετοί άνθρωποι που θα έρθουν αυτές τις μέρες εδώ για διακοπές, να μπορέσουν να δουν και τα μνημεία με μια trail διαδρομή, ένα fun event. Κάποιος λοιπόν που θα συμμετάσχει στους αγώνες, τι εξοπλισμό πρέπει να έχει? Καλά παπούτσια. Τα παπούτσια του, αυτό δεν θεωρώ ότι χρειάζεται, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα υπάρχουν υδροδοσίες ανά 3-4 αυτό, χιλιόμετρα. Ωραία, ωραία. Θα έχει φροντίσει η οργάνωση γι' αυτό να υπάρχει υδροδοσία του και τα ισοτονικά. Και επίσης στον τερματισμό μετά θα βρίσκεται ένας μίνι μπουφές, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γεύμα, να υπάρχει η Corfu Beer που θα δώσει μπύρα δωρεάν στους αθλητές, θα υπάρχει τσιμπύρα. Υπάρχουν διάφορα. Για να δροσιστεί και ο κόσμος, να αναπληρώσει, ναι, 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 και τη χαμένη ενέργεια. 14, ναι, ναι, χιλιόμετρα. Εντάξει, εσένα τα 14 χιλιόμετρα δεν σου φαίνονται πάρα πολλά. Τίποτα δεν σου φαίνεται εσένα. Για καλημέρα. Εντάξει, έτσι, για πρωινό τρέξιμο. Καθημερινότητά μας. Ναι. Την ημέρα πόσο τρέχεις? Εντάξει, σχετικό είναι. Δεν τρέχω κάθε μέρα, αλλά τις μέρες που τρέχουμε οι προπονήσεις μας είναι τουλάχιστον 10 με 12, 15 χιλιόμετρα. Την ημέρα, Ναι. Οπότε εδώ φαντάζομαι ότι έχει να γίνει. Ποια είναι η μαγεία λοιπόν σε αυτές τις διαδρομές? Ποια είναι η μαγεία όταν τρέχεις έτσι trail μέσα σε μια πόλη, μέσα σε δρόμους, σοκάκια, σαν αυτό που θα γίνει τον Αύγουστο? Είναι κάτι αντίστοιχο με το βουνό, απλώς όπου εναλλάσσεται, στο βουνό εναλλάσσεται η φύση και μέρα με τη μέρα μπορεί να είναι διαφορετικό, ενώ τώρα που τρέχεις στο αστικό τοπίο, λόγω της εναλλαγής του τοπίου, λόγω που η καθημερινότητα, ο κόσμος που βλέπεις είναι τελείως διαφορετικό από μέρα σε μέρα, σε κάνει και ξεχνιέσαι και τρέχεις για αρκετά μεγάλο διάστημα, χαρούμενος, ξεχνιέσαι. Και δεν σε ενδιαφέρουν, επειδή είναι trail οι διαδρομές, δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ ο χρόνος, αν εξαιρέσεις τους πρώτους αθλητές, όσο περισσότερο να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη διαδρομή. Άρα, με το δερματισμό θα υπάρχουν βραβεύσεις, έτσι, θα υπάρχουν κανονικά. Στις τρεις πρώτες άντρες, στις πρώτες γυναίκες. Ωραία, ναι, πάρα πολύ ωραία. Έχεις πάει και στο εξωτερικό. Πες μου που είναι πιο
κάποιους αγώνες που σου έχει μείνει, κάτι μαγευτικό, κάποιο τοπίο, κάποιους αγώνες που ήταν πάρα πολύ δύσκολος, έχεις κρατήσει κάτι, κάτι που κοιτάξτε, να ήταν έτσι πιο ξεχωριστό. Υπάρχουν, ο κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός. Ναι. Όσον αφορά το urban που λέμε τώρα, αυτό το συγκεκριμένο, ο πιο διάσημος αγώνας είναι στη Γαλλία. Δύο διάσημοι αγώνες είναι ο ένας που γίνεται στη Λιόν, mm-hmm. το urban της Λιόν, που γυρίζει μέσα στην πόλη της Λιόν, και το Eco Trail του Παρισιού που τερματίζει στον πρώτο όροφο του πύργου του Άιφελ. Α, ωραίο. Υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά από εκεί και πέρα για το κομμάτι στο βουνό, mm-hmm. Από τους πιο ξεχωριστούς αγώνες μπορώ να πω ότι είναι το Transalpine, η διάσταση των Άλπαιων, την οποία έκανα πέρσι για τρίτη φορά. Εκεί θέλεις και εξοπλισμό, Εκεί θες και το εξοπλισμό, κρυώνες. Αρκετή προπόνηση. Ή ξέρεις όσο περνάει η ώρα και τρέχεις. Ο εξοπλισμός όπου έχουμε είναι ο κατάλληλος, έτσι ώστε να είσαι για θερμοκρασίες από μείον έως 30-35 βαθμούς Κελσίου, ναι, ό,τι ναι. συναντήσεις, γιατί συνήθως θα ξεκινάς γύρω στα 1000 μέτρα. Οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι στους 20-25 βαθμούς και μπορεί να βρεις χιόνια, μπορεί να βρεις διάφορες. Εκεί είναι ο ψυχολογικός παράγοντας που παίζει ρόλο. Δηλαδή, πάρα πολύ. Όταν αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, πώς θα βρίσκεις με τον εαυτό σου, πώς μπορεί να ανταποκριθεί το σώμα σου σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Αυτό λόγω της προπόνησης και των χιλιόμετρων που κάνεις, προσαρμόζεις, είναι μεγάλο κομμάτι της προπόνησης. Είναι η προσαρμογή, όχι τόσο η. Είναι ένα κομμάτι βέβαια η φυσική mm-hmm. κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα είναι όσο η προσαρμογή να μπορείς να προσαρμόσεις τον εαυτό σου στις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, στην δυσκολία του εδάφους. Πώς αλλάζουν οι συνθήκες, το έδαφος από πέτρα σε χώμα, λάσπη. Κάποιος που δεν έχει τρέξει πολύ στη ζωή του μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα αυτό. Εντάξει, θα βγει για το καλοκαιριάτικο. Λέμε 19 Αυγούστου, έφευγε πρώτος, δεύτερος, δέκατος, ακόμα, δέκατος, αλλά... Και με έναν περίπατο να το κάνουν κάποιοι που μπορούν να περπατήσουν, θεωρούν ότι αυτός μπορεί να περπατήσει μέχρι μία ώρα. Mm-hmm. Αυτό και στη μία μισή ώρα μπορούν να το βγάλουν περπατητά και να το χαρούν. Οπότε είναι και αυτό. Είναι μία λύση γι' αυτό, ναι. Ωραία, να πάμε και στην προκήρυξη του 7ου αγώνα ορεινού τρεξίματος Corfu Mountain Trail. Mm-hmm. Θα γίνει 14 με 15 Απριλίου, το πάτε λίγο πιο αργά. Συνήθως γινόταν Φεβρουάριο κάπως. Ναι. Το έχουμε πάει λίγο πιο αργά τώρα, έτσι, το 2018. Είναι για δεύτερη χρονιά, θα είναι χορηγός μας στο ACTI Μεσογείτο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Το οποίο σε συνδυασμό με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και της low cost πτήσης, mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια καμπάνια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαφημίσουμε όσο μπορούμε το Corfu Mountain Trail στο εξωτερικό, σε διεθνή περιοδικά, σε ξένους δημοσιογράφους, σε διεθνή μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τουριστικό προϊόν πιο νωρίς. Να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αγώνα, ένα τουριστικό προϊόν στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Το συνδυάζουμε και με το άνοιγμα των πτήσεων, mm-hmm. και με το άνοιγμα του ξενοδοχείου και με τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, του χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο τον κόσμο που θα είναι στο νησί. Συγγνώμη, το σκεφτήκατε. Ξεκινάτε από το χωριό Ύψος, ανεβαίνετε μέχρι τον Παντοκράτορα. Αυτό είναι η περσινή διαδρομή, ήδη έχει γίνει μια φορά αυτό. Τώρα? Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Ναι. Είναι 100 χιλιόμετρα. Πόσα? 100 χιλιόμετρα. Το λέει τόσο άνετα, 104. Είναι 104 χιλιόμετρα, ναι. Πέρσι είχε επιτυχία. Ήταν γύρω στα 70 συμμετοχές, από οι μισές ήταν διεθνείς. Να διορθώσουμε λίγο, Αντώνη, συγγνώμη, Βασίλη, στη λεζάντα που γράφουμε, είναι trail, είναι AI και το έχουμε γράψει αντίστροφα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Τώρα η διαδρομή που θα γίνει τον Απρίλιο το 2018 ποια είναι? Από τον Απρίλιο το 2018 περνάει τουλάχιστον από 20 χωριά της Κέρκυρας. Ξεκινάει από τον Ύψο, πηγαίνει στη Σπαρτίλα, ανεβαίνει στα κελιά στον Παντοκράτορα, παλιά Περίθεια, Πετάλια, Επίσκεψη, Νυμφές, Κλιματιά. Mm-hmm. Πηγαίνει Καστελάνους Γύρου, από Καστελάνους Γύρου πηγαίνει μετά στο Αλυματάδες. Κουράστηκα. Λάκωνες, Παλαιοκαστρίτσα, Λιαπάδες, Γιαννάδες, Βάτο. Τι έγινε, παιδιά, ποιος τη σκέφτηκε τη διαδρομή? Τι έγινε? Κουραστικό μου ακούγεται. Εντάξει, το δούλευα πάρα πολύ καιρό μαζί με τα παιδιά του Corfu Mountain Trail για να μπορέσουμε να, όχι μόνο να καθαρίσουμε τα μονοπάτια, να παρακινήσουμε τον κόσμο και τις τοπικές κοινότητες. Μας βοήθησε πέρσι και ο κύριος Μιχαλάς από την περιφέρεια που μας έφερε σε επαφή με τους τοπικούς άρχοντες. Και μπορέσαμε και η διαδρομή από εκεί συνεχίζει. Περνάει τις πιο όμορφες παραλίες της Κέρκυρας, στην Γλυφάδα και το Κοντογιαλό. Και μετά πηγαίνει Βαρυπατάδες, Καστελάνος,
και μπαίνει στα παλιά μας λιμέρια, Άγιοι 10, Σταυρό, στρογγυλή και τερματίζει κάτω στο ακτίνο. Επιτέλους ήρθε και αυτός ο τερματισμός. Λέω πότε θα γίνει αυτός ο τερματισμός. Άρα τα χιλιόμετρα στα οποία κάποιος μπορεί να συμμετάσχει, ποια είναι? Υπάρχει, αυτό είναι το ούλτρα αγώνας, ο οποίος είναι και κριτήριο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δηλαδή ανάλογα με τον τερματισμό και πώς θα πάει κάποιος, παίρνει μόρια, παίρνει βαθμολογία. Όποιος τερματίσει το Mont Blanc, υπάρχουν διάφορες αποστάσεις, μπορεί να είναι και 20 και 30 χιλιόμετρα. Αυτό που ενδιαφέρει όμως τους διεθνείς αθλητές είναι οι διαδρομές των 100 χιλιόμετρων και άνω, γιατί για να λάβεις μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, θες 3 αγώνες των 4 είναι των 5 πόντων. Στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή μόνο το Corfu Mountain Trail δίνει 5 πόντους και είναι από τους 3 αγώνες στην Ελλάδα που δίνουν 5 πόντους για να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάρα πολύ καλά. Αυτό το κριτήριο μπορεί να φέρει πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό για να λάβει μέρος στο Corfu Mountain Trail και να πάρει την πρόκρισή του μετά, μαζεύοντας 6 πόντους, 8 που ζητάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, μπορεί να κάνεις αίτηση για να μπεις στην κλήρωση να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ωραία. Να πούμε λίγο τις διαδρομές που θα υπάρχουν στο Corfu Mountain Trail 2018. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε? Είναι η πρώτη είναι αυτή που είπαμε ήδη. Μετά είναι τα 45 χιλιόμετρα. Η οποία ξεκινάει από τις Μπενίτσες, πηγαίνει Άγιοι 10. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να κάνει κάποιος την πρώτη τη μεγάλη, περίπου χοντρικά, την πρώτη μεγάλη διαδρομή που μας είπες στην αρχή? 12 ώρες έκανε ο πρώτος πέρσι. 12 ώρες, Με διαλύματα, με. Εντάξει, με κάποιες μικροστάσεις που κάνανε ανάμεσα στους σταθμούς. Δηλαδή των 5, των 10 λεπτών, αναλόγως ο κάθε αθλητής πόσο κρίνει ότι πρέπει να σταματήσει για να μπορέσει να. Είναι σκληρό λίγο αυτό, 12 ώρες. Είναι ασκετά σκληρό. Ναι. Εντάξει. Πάμε στα 45 χιλιόμετρα. Εδώ περίπου χοντρικά πόση ώρα χρειαζόμαστε? Εκεί ο πρώτος αθλητής γύρω στις 4 ώρες. Είναι αρκετά light. Σε σχέση με τα trail που υπάρχουν απέναντι, το έδαφος είναι αρκετά πιο μαλακό. Και θεωρώ ότι κάποιος αθλητής που θέλει να κάνει ένα βήμα γενικό στην Ελλάδα από τα 20-22 χιλιόμετρα να πάει στα 40, 40 κάτι, είναι ένα ιδανικό σκαλοπάτι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και μαζί με το άλμα δεν θα του φανεί τόσο πολύ η δυσκολία των χιλιόμετρων. Και μετά κατεβαίνοντας από τα 45 έχουμε άλλο? Είναι το 17, το οποίο είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Να το κάνουν πάρα πολλοί κόσμος. Οι συμμετοχές εκεί φτάνουν και 400 άτομα κάθε χρόνο. Ωραία. Είναι πάρα πολύ δυνατός αγώνας και πάρα πολύ εύκολος. Δηλαδή θεωρώ ότι το 95% από αυτούς που τρέχουν μέχρι 10 χιλιόμετρα μπορούν να τερματίσουν. Έχουμε και πιο κάτω? Έχουμε και 8 χιλιόμετρα. Ευτυχώς, γιατί και τα 17 σε κάποιες πολλά. Τα 8 χιλιόμετρα είναι, πηγαίνει προς το χωριό, προς τα Χλωμοτιανά, προς τα κάτω. Είναι μια light διαδρομή για να μπορέσει να λάβει. Εσύ είναι μια light διαδρομή. Να λάβουν μέρος όλοι οι απλά περιπατητές ή αθλούμενοι. Συνήθως την κάνουμε χωρίς χρονομέτρηση, έτσι ώστε απλώς να ευχαριστηθούν μια ωραία διαδρομή και να δουν και τους συνοδούς τους μετά. Ναι. Και επίσης, πέρσι υπήρχε και Special Olympics αγώνας και ένας πολύ δυνατός αγώνας παιδικός που είχε γύρω στα 100 παιδάκια. Θα γίνει και το 2018 και αυτό? Ναι, ναι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να παίρνετε στο www.corfumountaintrail.com. Εκεί οι συμμετοχές, οι εγγραφές μάλιστα, είναι από 2 δεκάτου. Θα ξεκινήσετε σχετικά νωρίς. Από Οκτώβριο δηλαδή, ναι, μέχρι 15 Μαρτίου, μια χαρά. Ναι, οπότε φαντάζομαι θα έχετε πολλές συμμετοχές. Ναι, έχουμε πολλές συμμετοχές. Αυτό γίνεται και για να έχουμε έναν καλύτερο προγραμματισμό εμείς. Επίσης, να πούμε στους ενδιαφερόμενους που ενδιαφέρονται να τρέξουν ότι όσο πιο νωρίς γίνει η εγγραφή, τόσο πιο χαμηλή είναι η τιμή όπου έχουμε ορίσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και να ξέρουμε και εμείς πώς θα τρέξουν για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις. Ναι, γιατί είναι πολλά τα άτομα, έτσι. Ναι, πέρσι ήμασταν γύρω στα 700 άτομα. Συνολικά σε όλους μαζί με τον παιδικό αγώνα, όλα. Ναι. Πολλά άτομα. Πώς καταφέρνεις λοιπόν να τα κουμαντάρεις τώρα 700 άτομα, να υπάρχει έτσι μια σχέση? Υπάρχει, εκτός από ότι πέρσι βοήθησαν πάρα πολύ και οι ομάδες διάσωσης και οι τοπικές κοινότητες. Η ομάδα του Corfu Mountain Trail χρόνο με τον χρόνο στελεχώνεται από περισσότερα άτομα. Υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια. Και συγχρόνως το αγκαλιάζουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι του τόπου μας, όπου μπαίνουν στο τρέξιμο. Όταν ξεκινήσαμε το Corfu Mountain Trail πριν 5 χρόνια, 7 χρόνια, στην Κέρκυρα υπήρχε μόνο, υπήρχε δεν υπήρχε, ήταν να γίνει να μην γίνει ο Αχίλλειος. Και ξεκινήσαμε από τότε
Και από τον πρώτο αγώνα του Golf Mountain που έγινε 130, τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται και άλλα events στην Κέρκυρα. Υπάρχει πολλής λαός που τρέχει. Χαρά μας. Πάτε στο νησί. Έχει πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραίους δρόμους για να κάνετε όλα αυτά τα χιλιόμετρα και όλες αυτές τις διαδρομές. Απλώς δεν υπήρχε η νοοτροπία μας. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τώρα δηλαδή βλέπεις πάρα πολύ κόσμο και ακόμα γνωρίζω και εγώ πράγματα που δεν ήξερα από άτομα που έχουν μπει στο χώρο και θέλουν να το βελτιώσουν και φωνάζουν την ομάδα μας έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν το προϊόν. Ωραία. Νομίζω ότι αν κάποιος μπει σε αυτό το χώρο, σε αυτόν τον κόσμο των μεγάλων αποστάσεων, μένει έτσι. Δηλαδή είναι κάτι που μετά το κάνεις μια ζωή. Ακόμα και αν μεγαλώσεις και περάσεις τα χρόνια, είναι κάτι που δεν το σταματάς εύκολα. Όπως κάποια αθλήματα που λες τώρα πρέπει να σταματήσω να αποσυρθώ, το κάνεις ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, και στο βουνό το είναι ότι οι διαδρομές δεν είναι σαν το άσφαλτο που είναι μια διαδρομή που πηγαίνεις με το ρολόι σου και με το χρόνο και έχεις ένα στοίχημα με τον εαυτό σου. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο στοίχημα, αν θέλεις να δεις ένα διαφορετικό βουνό, ένα διαφορετικό χώρο. Η σημερινή μέρα από την αυριανή, το ίδιο μέρος φαίνεται διαφορετικό, το χειμώνα από το καλοκαίρι. Άρα έχεις συνέχεια ένα κίνητρο έτσι ώστε να πηγαίνεις στη φύση και να κάνεις διάφορους αγώνες ανά τον κόσμο. Τραυματισμοί μπορούν να υπάρξουν. Ίσως αν δεν είσαι καλά ζεσταμένος, ίσως αν είσαι αρχάριος, ξέρεις, αυτές οι διαδρομές ή πιο... Κάποιοι υψηλό τραυματισμοί πάντα υπάρχουν όπως όλα τα αθλήματα. Ναι. Βέβαια, αν είσαι υπερβολικός από εκεί και πέρα και θέλεις να κάνεις βήματα μεγάλα και χωρίς να συμβουλεύεσαι, λογικό είναι κάποιες στιγμές να έχεις κάποιους υψηλό τραυματισμούς. Δεν θεωρώ όμως κάτι σοβαρό. Είναι οι τελευταίες μέρες κατά τις οποίες ασχολιόμαστε πάρα πολύ με τέτοια θέματα, με αγώνες, με μημαραθωνίους, με αγώνες που δεν θα γίνουν όπως ο αγώνας τριάθλου τελικά. Πιστεύεις ότι είναι επειδή έχει γίνει μόδα, δηλαδή θα γίνει και ένας αγώνας το Σεπτέμβριο με το Δήμο και τον Κερκυραϊκό. Υπάρχει, γενικά μπαίνει πιο πολύ στο πρόγραμμα πλέον. Μπαίνουν τέτοιου είδους αγώνες. Νομίζεις ότι χαράξατε μια πορεία και ανοίξατε την πόρτα για να μπουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτό, έστω και λίγο πιο ερασιτεχνικά. Αυτό, χωρίς να το λέω εγώ, ας πούμε, λόγω που είμαι το Golf Mountain, αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή το Golf Mountain Trail και τα παιδιά του Golf Mountain Trail. Το Golf Mountain Trail ήταν ο πρώτος αγώνας που έγινε στην Κέρκυρα με 40 χιλιόμετρα. Ήταν ο πρώτος αγώνας που είχε ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ήταν ο πρώτος αγώνας που έφερε τουλάχιστον 10 Ολυμπιονίκες να τρέξουν εδώ. Ο πρώτος αγώνας όπου έγινε πάνω από 100 χιλιόμετρα με επιτυχία. Ο πρώτος αγώνας trail. Δεν το αμφισβητώ, αυτό λέω. Άνοιξε ένα δρόμο. Συγχρόνως έγινε δεύτερος αγώνας, μετά έγινε ο Κάσιος Δίας και άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ αυτός. Έγιναν κάποιοι δρομικοί αγώνες. Στο εξωτερικό, αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα τρέχει και παντού είναι αγώνες. Εμείς είχαμε μείνει πίσω. Τώρα το ότι κάποιοι αγώνες γίνονται, κάποιοι ακυρώνονται, κάποιοι θα γίνουν, θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Απλώς η κάθε οργανωτική επιτροπή, αναλόγως τα βήματα που κάνει, θεωρώ ότι καλύτερα είναι να πηγαίνεις με πιο αργά βήματα και πιο σταθερά. Ναι. Σίγουρα θα υπάρχουν λάθη, σίγουρα θα υπάρχουν σε κάθε αγώνα θα πρέπει να βελτιώνεσαι. Δεν γίνεται και εμείς κάνουμε ένα αγώνα 700 ατόμων, 800. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια λάθη οργανωτικά. Απλώς είναι την επόμενη φορά να βελτιώνεσαι και το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Γιατί μεγαλώνει ήδη η δρομική κοινότητα του νησιού. Εγώ στατιστικά θεωρώ ότι όταν ξεκινήσαμε ήμασταν τουλάχιστον 5 με 10 άτομα Κερκυραίοι. Αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 300 με 400 Κερκυραίοι δρομείς, οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα, είτε με μεγάλες είτε με μικρές αποστάσεις, είτε με δρομικά είτε με ορεινά. Με διάφορα πράγματα. Ωραία, άρα έχουμε 19 Αυγούστου στις 6.30 έχουμε το Corfu Old Town Trail, 14 χιλιόμετρα. Και έχουμε βεβαίως μετά τον Απρίλιο του 2018 την δική σας τη μεγάλη τη διοργάνωση, το τωρινό τρέξιμο Corfu Mountain Trail 2018. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα τρέξω ούτως ή άλλως και τον Αύγουστο. Όχι, εγώ δεν θα τρέξω. Θα τρέξω για τους άλλους. Ευτυχώς. Γιατί δεν μα τρέξει εσύ, τι θα βγουν οι υπόλοιποι. Αλλά οι προπονήσεις συνεχίζονται με μείωτο ρυθμό και το ενδιαφέρον και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.